Το βάζει ο Ερντογάν στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ζητώντας να μπει τέλος στην κυριαρχία του δολαρίου στο παγκόσμιο εμπόριο. Ο Σουλτάνος βρυχάται και σχηματίζει κοινό μέτωπο με Ρωσία, Κίνα και Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως έναν άγριο λύκο. Αποκαλύπτει δε πως με αυτούς τους συμμάχους του ήδη συζητά τη διακοπή της χρήσης του δολαρίου στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Ve bizden artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine bir defa yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον Ερντογάν, καθώς δεν αφήνει ελεύθερο τον Αμερικανό πάστορα. Εγώ εξασφάλισα να επιστρέψει στην Τουρκία ένας δικός του. Είμαι πολύ απογοητευμένος από αυτόν. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης να έχουν υποβαθμίσει ούκολίγες φορές την τουρκική οικονομία το τελευταίο διάστημα, ο Σουλτάνος αφήνει για άλλη μια φορά εχμές για την Ελλάδα. Βάζει όμως εμέσως στο στόχαστρό του τη χώρα μας και για το ζήτημα των 8 Τούρκων στρατιωτικών που έχουν λάβει άσυλο στην Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στην αγορά των πυράβλων S-400 από τη Ρωσία και στέλνει ξεκάθαρο αυστηρό μήνυμα στην Ουάσιγκτον. Biz hem kendimizi korumada, savunmada hem de bu noktada atacağımız adımlarda herhalde birilerinden izin alacak değiliz. Και μπορεί ο Σουλτάνος να επαναλαμβάνει διαρκώς πως η τουρκική οικονομία είναι σταθερή και ισχυρή, ωστόσο τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν άλλα. Turkey's exports reached $12.38 billion in August with a decline of 6.49% compared to the same month previous year, while its imports total $14.87 billion with a sharp drop of 22.38%. Οικονομολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την αδυναμία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών, πλησιάζοντας το 16%.